Έχασε τη μάχη με τη ζωή ο 66χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας στο Ρείο. Ο 66χρονος που νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας είναι ο πρώτος νεκρός της πανδημίας του κορονοϊού στην Ελλάδα. Ο άτυχος άνδρας ήταν το ένατο κρούσμα κορονοϊού που ανακοινώθηκε στη χώρα την Τετάρτη 4 Μαρτίου. Είχε ταξιδέψει με γκρουπ στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, πρόκειται για 66χρονο Έλληνα πολίτη, με υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος εισήχθη στη μονάδα αρνητικής πίεσης του πηγάμανη πατρών στις 2 Μαρτίου 2020 και διασωληνώθηκε στις 6 Μαρτίου 2020. Το πρωί της 10ης Μαρτίου, ο ασθενής παρουσίασε σημαντική επιδείνωση, που εξελίχθηκε σε πολυοργανική ανεπάρκεια και κατέληξε, παρά τις γενόμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις, τα ξημερώματα της 5ης 12 Μαρτίου 2020 στις 3:15. Η ανακοίνωση του Υπουργείου, ανακοινώνεται ο πρώτος θάνατος από το νέο κορονοϊό SARS-CoV-2 στη χώρα μας. Πρόκειται για 66χρονο Έλληνα πολίτη, με υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος εισήχθη στη μονάδα αρνητικής πίεσης του πηγάμανη πατρών στις 2 Μαρτίου 2020 και διασωληνώθηκε στις 6 Μαρτίου 2020. Το πρωί της 10ης Μαρτίου, ο ασθενής παρουσίασε σημαντική επιδείνωση, που εξελίχθηκε σε πολυοργανική ανεπάρκεια και κατέληξε, παρά τις γενόμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις, στις 12 Μαρτίου 2020 στις 3:15. Όπως είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Υγείας, ο 66χρονος νοσηλευόταν με βαριά πνευμονία σε μονάδα αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρείου. Την 5η 5 Μαρτίου ανακοινώθηκε ότι θετική στον κορονοϊό βρέθηκε και η σύζυγος του 66χρονου, ενώ συνολικά 21 άτομα από το γκρουπ των Αγίων Τόπων διαγνώστηκαν θετικά στην νόσο. Ο 66χρονος ήταν το ένατο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη χώρα μας, είχε πάρει μέρος σε ομαδική θρησκευτική εκδρομή στους Άγιους Τόπους όπου συμμετείχαν συνολικά 54 άτομα. Οι ταξιδιώτες επέστρεψαν Ελλάδα στις 27 Φεβρουαρίου όταν ο άνδρας παρουσίασε πιο έντομα συμπτώματα, απευθύνθηκε αρχικά σε ιδιώτη γιατρό και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Δεδομένου όμως ότι τότε το Ισραήλ δεν ενέπιπτε στον ορισμό του κρούσματος, δεν θεωρήθηκε ύποπτο περιστατικό και δεν υποβλήθηκε αρχικά σε εξέταση για κορονοϊό. Καθαρά Δευτέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρείου, είχε προηγηθεί το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επιδημία, στο οποίο ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της, και έδωσε συμβουλές στους πολίτες. 10 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 99, ανακοίνωσε το μεσημέρι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Σωτήρης Τσιόδρας. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε το ξέσπασμα του κορονοϊού ως πανδημία. Σύμφωνα με τον απολογισμό του που τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 118. 0,000 σε 114 χώρες, ενώ ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 4.291.